κύριοι, λίγο να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα. Πειράζει να σηκωθώ, παιδιά. Τα έχω κάνει λίγο χαλιά. Ελάτε λίγο στη δύο μέχρι να σας βοηθήσω. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε δύο ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι στις καλλιέργειές τους. Πάμε να πούμε καλημέρα στον κύριο Ζορλή και στον κύριο Παρτακή. Καλή σας ημέρα, κύριοι. Πολύ καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Έχουμε καλημέρα. Δύο ανθρώπους καλημέρα. Γεωργούς. Γεια σας. Μα τι ωραία γεια εικόνα σας, που γεια. Βλέπω. Πολύ ωραία είναι η εικόνα που βλέπω. Κύριε Ζορλή μου, καλά είστε? Καλά είμαστε, καλημέρα σας. Και ωραίες εικόνες, αλλά δύσκολες συνθήκες για τις ωραίες εικόνες. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Παρτακή, πρώτη φορά τα λέμε μαζί. Παρτάκης. Δεν μου το πάνε σωστά στο αυτήν. Κύριε Παρτάκη μου, τι να κάνω, απολογούμε, συγγνώμη. Τίποτε. Λοιπόν, κύριε Παρτάκη μου, εσείς με τι ασχολείστε, τι καλλιεργείτε? Σιδηρά, Γιώργο Κτηνοτρόφου. Μάλιστα. Να σας πω λίγο, όλη αυτή η κατάσταση που διαμορφώνεται στην Ευρώπη, το τι έγινε χθες και το τι θα συνεχίσει να γίνεται με τις πολλές διαμαρτυρίες. Κύριε Παρτάκη, εσάς πώς σας βρίσκει και αν σκέφτεστε ότι, ρε παιδί μου, είναι η ώρα να αντιδράσετε και να επιμένετε? Όσο και να αντιδράσουμε, θα τα κλείσουμε, όπως πάμε. Είναι τόσο άσχημη η κατάσταση, δηλαδή? Άσχημη, εντάξει, με τις πράσινες εναλλακτικές που θέλει η Ευρώπη, δυστυχώς. Είναι, κύριε Ζορλή, αυτό με την πράσινη μετάβαση, αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι, γιατί είναι και πάρα πολύ ακριβό το κόστος. Ένα κόστος το οποίο είναι ήδη αυξημένο. Θα πρέπει να υπάρξουν αντισταθμιστικά, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, δηλαδή, η Κύπρος, από ό,τι δείχνει η Ευρώπη, δεν αντιλαμβάνεται η Κύπρος τι είναι. Η Κύπρος δεν μπορεί να είναι στα μέτρα όπως τα θέλει η Ευρώπη, διότι αν τούτες οι αποφάσεις υλοποιηθούν στην Κύπρο, ο πρωτογενής τομέας έχει κλείσει. Nice. Από κατοικία 300 μέτρα δεν μπορεί να καλλιεργάσει ουσιαστικά, διότι στην Κύπρο αν δεν ψεκάσει με τα επιτρεπόμενα φάρμακα, δεν μπορεί να παράξει. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι το κόστος, φωνάζει ο κόσμος και δικαιολογημένα ότι έχει μεγάλο κόστο, αλλά είναι ψηλά τα κόστα, τα γεωργικά, και αναγκάζεται ο καταναλωτής να τα αγοράζει ακριβά. Εγώ σας λέω με αυτούς τους ρυθμούς, σε μία φάση θα αγοράζει το κρέας 30 ευρώ το κιλό, τις πατάτες 10 ευρώ το κιλό και πάνω, διότι θα φύγουν οι γεωργοί, από το επάγγελμα και κάποιοι που θα μείνουν θα είναι πολλά λίγοι. Ήρθε και ο γιος μου. Να τον. Να σας ζήσει ο γιώκας σας, να σας ζήσει, κύριε Ζορλή μου. Το γιο σας θα τον βάλετε στο επάγγελμα να έχουμε νέες γενιές? Να τον αρωτήσουν. Μπαίνεις στο επάγγελμα του πατέρα σου, παιδί μου? Μπαίνεις, σου αρέσει? Ναι, λέει. Σου αρέσει, λέει, αλλά ο πατέρας του δεν θα τον άφησε. Δεν θα τον αφήσετε για την κατάσταση που υπάρχει. Ενάρθω και λίγο να μας πει δύο κουβέντες ο κύριος Παρτάκης, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Κύριε Ζορλή μου, ναι. Ναι, κύριε Ζορλή μου, επειδή αναφερθήκατε στο ακριβό κόστος και το τι ακριβώς πρόκειται να γίνει με την πράσινη μετάβαση, να έρθω στον κύριο Παρτάκη για να ρωτήσω. Την ίδια στιγμή, κύριε Παρτάκη, φαίνεται να αφήνουν ανοιχτές τις πόρτες στο να εισάγονται προϊόντα από χώρες οι οποίες, για παράδειγμα, όπως τη Χιλή, που δεν έχει να κάνει με πράσινη μετάβαση. Αυτό είναι ένας αθέμητος ανταγωνισμός. Ναι, αυτός είναι ένας αθέμητος ανταγωνισμός που αντιλαμβάνομαι ότι σας σφίγγει τον κλειό ακόμα παραπάνω. Ακόμα παραπάνω. Έχει έρθει το υψηλό κόστος σε πρώτες ύλες όπως πετρέλαιο, σπόρους, λιπάσματα. Μετά το τεράστιο κόστος της ενέργειας. Έχουμε μια νεκταρική που μας στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά με τη νέα κοινή πολιτική όλο μειώνεται.
εύχονται για την πράσινη ενίσχυση. Για την πράσινη μετάβαση, λέτε, το οποίο το κόστος θα είναι πάρα, πάρα πολύ μεγάλο. Ναι, αντιλαμβάνομαι. Έρχονται οι εμπόροι με τη σειρά του, εκμεταλλεύονται κάποιες καταστάσεις. Δυστυχώς, το επάγγελμα πάει για καταστροφή. Ναι. Θέλω λίγο να μου πείτε με παραδείγματα. Το κόστος για το μήνα σας, για παράδειγμα, πόσο ήταν πριν 3-4 χρόνια και πόσο είναι σήμερα. Απλώς για να καταλάβει ο κόσμος γιατί πόσα μιλάμε, κύριε Παρτάκη. Έχετε κάτι πρόχειρο έτσι τώρα που σας έρχεται στο μυαλό? Έχουν σχεδόν τριπλάσει οι τιμές κόστους. Σχεδόν στο τριπλάσιο, το 2000 για παράδειγμα ήταν κάπου 45 σέντο πετρέλαιο, τώρα είναι 1,45. Σωστό. Ένα απλό παράδειγμα. Ναι. Λοιπόν, ναι, ελάτε κύριε Ζορλή μου, ακούω. Για το κόστος, έτσι να το πούμε πολύ απλά, ναι. 40 κιλά λίπασμα, πριν το παίρναμε στα 15 ευρώ, σήμερα το παίρνουμε στο 36-38 ευρώ. Ένα λίτρο υγρό φάρμακο, εκεί που το παίρναμε 20 ευρώ, σήμερα το παίρνουμε 70 και 80. Τέτοιες διάφορες έχουν γίνει. Μάλιστα. Να σας πω, σκέφτεστε εσείς για... Κυρία Ζορλή, σκέφτεστε για κινητοποίησεις εσείς. Ναι. Σκεφτείτε ένα αγρότη να έχει 5 γεωτρήσεις, να τη δουλεύει και να βγάζει νερό από 500 πόδια κάτω από τη γη. Πόσο κόστος έχει για να βγάλει το νερό στην επιφάνεια? Τον τα πράγματα πρέπει να τα δει το κράτος αν θέλουμε, γιατί όλοι λένε τον πρωτογενή τομέα πρέπει να στηρίξουμε. Ναι, ναι, όλοι επιπλούν την ίδια καραμέλα. Ναι, έχετε δίκιο. Ο πρωτογενής τομέα αυτό θα αφορά όλους μας. Θα σας πω μια παροιμία δηλαδή. Το να με αγαπάς, λέει μια κοπέλα, αλλά Στεφάνη να με μου βάλει. Εμά αυτό δεν είναι αγάπη. Είναι εκμετάλλευση νομίζω. Μάλιστα. Τα παραδοσιακά, κύριε Παρτάκη, είναι αυτά που θέλουμε να κρατήσουμε. Και σε ό,τι αφορά τον πρωτογενή τομέα και σε ό,τι αφορά τις σχέσεις και το γάμο. Κύριε Παρτάκη, κλείνω μαζί με εσάς. Ξέρω ότι σε κάποιες, στην Πάφο, για παράδειγμα, αύριο Γεωργοί θα κάνουν διαμαρτυρία για όση παράσταση και στους συναδέλφους τους. Θα πάτε? Αφού πάμε στο προεδρικό που πήγαμε, πάμε να εισακουστούμε, αλλά δεν μας ακούει κανένας. Και μου έδωσε πριν να σου πω ένα παράδειγμα. Παρακαλώ. Τα σιτηρά που παράγουμε, το σιτάρι, όπως το σιτάρι είναι η κλειφτάρι, η τιμή του έμεινε σχεδόν στα ίδια επίπεδα, ενώ το αλεύρι που πάει στο φούρνο, για παράδειγμα, για αυτοποίησμα, έχει αυξηθεί τετραπλασιαστή, πενταπλασιαστή τιμή του. Το δε γάλα, κρέας, το γάλα που παράγουμε σχετικά έχει μείνει σε μια τιμή όπως πιο παλιά, ενώ το γάλα, το τυρί, γαλακτοκομικά προϊόντα, ξέρω εγώ, έχουν πάει στα υψηλά ταβάνια. Ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Να τελειώσει ο κύριος Παρτάκης, κύριε Ζορλή μου, και έρχομαι. Απολογούμε, κύριε Παρτάκη μου, πάρτε ξανά το λόγο. Συγγνώμη, σας έκοψα. Λέω, η παραγωγή της Κύπρου παράγουμε μέρα νύχτα, είτε σε σιτάρι είτε σε γάλα. Οι τιμές είναι οι ίδιες, όπως πιο παλιά, ενώ το χρόνο με το χρόνο αυξάνονται τιμές σε τυροκομικά προϊόντα ή αυτοποίησιμα σκευάσματα. Μάλιστα. Ναι. Ελάτε, κύριε Σορλή, κλείνω μαζί σας 10 δευτερόλεπτα, έτσι γρήγορα. Ματισμών. Ναι. Αυτά τα τυρά που έρχονται από την Ουγγρανία, με αυτούς τους πολέμους, είναι υγιείς? Μάλιστα. Είναι πολλά τα ερωτήματα που ανοίγουν από την εισαγωγή από την Ουκρανία. Ό,τι παράξει Κύπρο, εγώ λέω σας, τουλάχιστον από τους Ελληνοκύπρους που υπάρχουν οι ελέγχοι, ό,τι παράξουμε είναι όλα ελεγχόμενα. Μάλιστα. Και υγιείς τον καταναλωτή. Και κύριοι, θα πρέπει να κρατήσουμε την τροφική αλυσίδα της χώρας μας, να την έχουμε, γιατί ποτέ δεν ξέρει κανείς τι γίνεται. Λοιπόν, σας ευχαριστώ.
Ήσασταν υπέροχοι με τις συνδέσεις σας. Χίλια ευχαριστώ. Το πιο γλυκό φιλί το παίρνει βεβαίως ο μικρός της παρέας. Να είστε καλά, κύριοι. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.